Μεγάλη μας χαρά που είμαστε καλεσμένοι σήμερα εδώ πέρα, σε αυτό το βήμα. Νομίζω πως με κάλυψε κατά μεγάλο ποσοστό η Μάγδα. Τη μέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος, δύο στενά πιο κάτω από εδώ, δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη να είμαστε σήμερα εδώ και να πούμε ότι δεν θα ξανακάνει κανείς βήμα πίσω απέναντι στο φασισμό. Ο Σύλλογος ουσιαστικά από την επόμενη μέρα κιόλας μετά την δολοφονία υπάρχει, οι ίδιοι άνθρωποι είναι που υπάρχουν και πλέον σαν σύλλογος, δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά πλέον έχει και τη μορφή συλλόγου τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό που θέλω να πω για το σύλλογο είναι ότι έχουμε ξεκινήσει μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τις συναυλίες που κάνουμε στη μνήμη του Παύλου και τη μέρα της δολοφονίας του, αλλά και την ημέρα των γενεθλίων του κάθε 10 Απρίλη. Συναυλίες που και ο ίδιος διοργάνωνε όσο ήταν στη ζωή, με σκοπό να βοηθάει και νέους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική. Αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε σαν σύλλογος, αλλά και όχι μόνο, αλλά να έχουμε και παρέμβαση όπου και όποτε χρειαστεί ή όποτε μας ζητηθεί να είμαστε εκεί πέρα να δίνουμε το παρόν. Αυτό που θέλουμε στις γειτονίες του Κερατσινίου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά είναι να τους δείξουμε και να τους περάσουμε το μήνυμα ότι ο φασισμός δεν θα ξαναπεράσει εδώ πέρα. Εμείς θα είμαστε εδώ, δεν θα ξανακάνει κανείς βήμα πίσω, θα είμαστε πάντα απέναντί τους όπως ήμασταν και πριν, όσο πιο οργανωμένοι κάθε φορά και όσο γίνεται πιο δυνατοί. Αυτό θα κάνει ο Σύλλογος του Παύλου. Σκοπός μας είναι να καταφέρουμε το όνειρό του μία μέρα να το κάνουμε πραγματικότητα. Το όνειρο του Παύλου, όπως πήγε να πει η Μάγδα, να σας το εξηγήσω λίγο καλύτερα, ήταν να υπάρχει ένας χώρος για παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν μουσική ή να μάθουν κάποιες τέχνες ή κάποιες ξένες γλώσσες ή έρχονται, είναι πρόσφυγες και έρχονται εδώ πέρα και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μείνουν κάπου ή να μάθουν ελληνικά γρήγορα. Είχε ένα τέτοιο όραμα ο Παύλος που είχε να κάνει γύρω από τον πολιτισμό και τη μουσική και τις κουλτούρες και τις τέχνες γενικότερα. Μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε το 1-2-3% από αυτό που σκεφτόταν ο Παύλος και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο να φιλοξενήσει μέσα ανθρώπους που είναι καλοί άνθρωποι και πρέπει κάποιος απλά να τους δώσει τη δυνατότητα να το δείξουν και να είναι εδώ, να εξελιχθούν μαζί μας όπως και εμείς εδώ πέρα. Γιατί κανείς δεν γεννιέται καλός ή κακός, όλοι μας επιλέγουμε το τι θέλουμε να είμαστε σε αυτή τη ζωή. Και πάντα θα επιλέγουμε να είμαστε απέναντι στους κακούς ανθρώπους και να είμαστε οι καλοί στη μεριά της ιστορίας. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους του Συλλόγου. Καλή συνέχεια.